Άνθρωποι που παντρεύτηκαν serial killers χωρίς να έχουν ιδέα. Παρτένο. Η Κάρολ Χόφ ήταν μια χωρισμένη γυναίκα με δύο νεαρές κόρες όταν παντρεύτηκε τον άντρα που νόμιζε ότι θα γίνει η αδερφή ψυχή της το 1972. Αλλά όπως πολύ ψυχοπαθής, ο καινούργιος σύζυγός της ήταν ικανός για τα πιο αποτρόπια εγκλήματα. Διαχειρίστηκε να αποφύγει να τον πιάσουν για πολύ καιρό, όπως και κρύφτηκε πίσω από τη μάσκα της κανονικότητας. Τρία χρόνια μετά το γάμο του, ο άντρας της Κάρολ της αποκάλυψε ότι είναι bisexual και τα αποδέχτηκε μέχρι που άρχισε να φέρνει νεαρά αγόρια στο σπίτι του στο Σικάγο. Η Κάρολ τότε ζήτησε για διαζύγιο και ευτυχώς το πήρε όσο μπορούσε, γιατί ο άντρας της γινόταν γνωστός ως ένας από τους χειρότερους serial killers στην Αμερικανική ιστορία. Ήταν ο John Wayne Gacy. Ο Gacy βασάνισε, επιτέθηκε και σκότωσε αυτά τα νεαρά αγόρια από το 1972 στο 1978. Έγινε γνωστός ως δολοφόνος κλόουν επειδή πήγαινε σε παιδικά πάρτι για να διασκεδάσει τα παιδιά και ονόμασε τον εαυτό του Pogo Clown. Προτού μετακομίσει η Κάρολ, ήταν εντελώς αναπληροφόρητη ότι έθαψε πτώματα παιδιών κάτω από το σπίτι τους. Τα θύματα ήταν ο 16χρονος Timothy Jack McCoy, ο 18χρονος Don Batkovich και το τρίτο θύμα δεν αναγνωρίστηκε ποτέ η ταυτότητά του. Όποτε η Κάρολ παραπονιόταν για τη μυρωδιά, ο Gacy της έλεγε ότι είναι απλά τροχτικά που πέθαναν κάτω από το σπίτι τους. Ο Gacy καταδικάστηκε για 33 δολοφονίες και του δόθηκε θανατική ποινή. Εκτελέστηκε με θανατηφόρα ένεση το 1994.